Κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο που θα ψηφίσει μόνη της Νέα Δημοκρατία πάλι είναι κατά την προσφυγή σας μέθοδο ένα νομοσχέδιο σκούπα και ραβεξίλωνε. Νομίζω ότι αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά και ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής μας ομάδας και ο αγορητής μας, και άρα δεν πρόκειται να αναφερθώ αναλυτικά σε όλο το νομοσχέδιο, νομίζω το έχουν υπερκαλύψει. Σε τι θα αναφερθώ? Μόνο στο άρθρο 32, το οποίο ενώ ζητήσαμε να αποσυρθεί στις επιτροπές δεν αποσυρθήκε, και σήμερα ζητάμε από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥ, το ΚΚΕ να καταθέσουν ονομαστική ψηφοφορία για αυτό το άρθρο. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει αν δέχονται ή δεν δέχονται αυτή την πρόταση. Γιατί θα δούμε να χάνουν την πρώτη κατοικία πολίτες από χρήχες χιλιάδες ευρώ χρέη που έχουν στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος το πρωί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναδιανομή από τα κάτω προς τα πάνω της περιουσίας του ελληνικού λαού, της ακίνητης του περιουσίας, προς τους οικονομικά ισχυρούς, τις τράπεζες, τα φαντς, το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο και το μεγάλο κεφάλαιο των κεφαλαιούχων. Γιατί γίνεται και πώς γίνεται, θα εξηγήσω πώς γίνεται αυτό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα εξηγήσω και ποιες είναι οι προτάσεις μας. Γιατί όσο δεν υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα όλων των κομμάτων της αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου, τόσο ο κόσμος δεν πρόκειται να εγερθεί και να διεκδικήσει κάτι το οποίο κάθε μέρα τον βυθίζει στην απελπισία να χάνει τα σπίτια του. Η στεγαστική κρίση επί Μητσοτάκη στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Το 2022 ήταν 28,5%, δηλαδή περίπου ένα στα τρία νοικοκυριά βρισκόταν σε στεγαστική κρίση. Ξέρετε τι είναι στεγαστική κρίση? Αν διαπανείς πάνω από το 40% του εισοδήματός σου σε έξοδα στέγης. Δηλαδή νίκη δάνειο, ρεύμα, ψήξη θέρμανση και κοινόχρηστα. Λοιπόν, το 22 ήταν 28,5% αυτή η κρίση, ένα στα τρία νοικοκυριά. Σήμερα είναι ένα στα δύο νοικοκυριά, όταν η Ευρώπη έχει ένα στα 10, λιγότερο από ένα στα 10 νοικοκυριά. Πώς το κατάφερε η Νέα Δημοκρατία αυτό? Από το 19 μειώνεται η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα και αυξάνονται οι ενοικιαστές. Δηλαδή, το 19, το 74,4% του ελληνικού πληθυσμού ιδιοκατοικούσε, είχε δικό του σπίτι. Σήμερα, το 23 μάλλον, όχι καν σήμερα, αυτό το ποσοστό έχει πέσει στο 69,6%. Δηλαδή φτάσαμε το μέσο όρο της Ευρώπης, εκεί που είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, 80% σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, πού πήγαν τα σπίτια του ελληνικού λαού, τα οποία είναι εκεί που έχει ο ελληνικός λαός σήμερα όλη του την περιουσία? Πήγανε στα φαντς, πήγανε στις τράπεζες, πήγανε στο τουριστικό κεφάλαιο, πήγανε στους μεγαλοκεφαλαιούχους. Αυτό είναι το πολύ απλό, τι έγινε τόσα χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι 600.000 πολίτες που μέχρι το 19 μέναν στο δικό του σπίτι, τώρα αναγκάζονται να ενοικιάσουν. Είναι πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην κρίση ακρίβειας, όπου η κρίση ακρίβειας μαζί με τη στεγαστική κρίση δημιουργούν την κρίση διαβίωσης. Γι' αυτό 7 στα 10 νοικοκυριά τελειώνει το εισόδημά τους στις 17 πρώτες μέρες. Αυτό σημαίνει κρίση στεγαστική ακρίβειας που κάνει την κρίση διαβίωσης. Ποιος πλήττει η στεγαστική κρίση με ιδιαίτερη σφοδρότητα? Πρώτον, τους ενοικιαστές. Πόσα εκατομμύρια νοικοκυριά έχουμε στην Ελλάδα? 4.330.000. Αυτά είναι όλα τα νοικοκυριά. Πόσα από αυτά
νοικιάζουν το 1.032.000. Ποιοι βρίσκονται σε στεγατική κρίση, πάνω από 530.000 νοικοκυριά. Εκεί κατάντησε η Νέα Δημοκρατία τους Έλληνες. Πάνω από 300.000 ιδιοκτήτες με κόκκινα δάνεια σε φάνσι τράπεζες κινδυνεύουν. Άλλες 300.000 εγγυητές των δανείων αυτών και 200.000 που κινδυνεύουν να κοκκινήσουν τα δάνειά τους. Τρίτον, τα 2/3 των νέων από 18 έως 35 ετών, πάνω από 1.200.000 νέοι και νέες, ζουν με τους γονείς τους ή συντηρούνται από αυτούς, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ. Τι λέμε εμείς? Λέμε ότι πρέπει όλες οι πτέρυγες του δημοκρατικού τόξου να φτιάξουν μια πλατφόρμα εδώ, μέσα στη Βουλή, για να δείξουν στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει alternative, εναλλακτική λύση. Δεν μας ενδιαφέρει να συμφωνήσετε με εμάς. Μας ενδιαφέρει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Πώς θα κάνουμε αυτή την εναλλακτική λύση? Σε 4 κατηγορίες προτάσεων. Προτάσεις που συγκροτούν τις τιμές και προστατεύουν την πρώτη κατοικία και ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, αναστολή πληστηριασμών, του πτωχευτικού νόμου κτλ., άμεση μείωση των ενοικίων, πάγωμα αυξήσεων κτλ., πλαφόν αύξηση ενοικίου, διπλασιασμός επιδόματος ενοικίου για νέους 25 έως 45 χρονών, με ταυτόχρονη διασφάλιση δεν θα αυξηθεί το ενοίκιο τους, προτάσεις που περιορίζουν τη ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση και ενισχύουν την προσφορά οικιστικών ακινήτων, πλήρης απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωση για εταιρείες του Airbnb. Επιτρέπεται μόνο για φυσικά πρόσωπα έως 2 ακίνητα. Απαγόρευση της Golden Visa και δημιουργία μιας τράπεζας αποθέματος ενοικιαζόμενων κατοικιών. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Να υπάρξουν ένα απόθεμα ενοικιαζόμενων κατοικιών. Δογμικές και θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν την κοινωνική κατοικία με νέους όρους, δηλαδή νέος νόμος πλαίσιο, δημιουργία κεντρικής δημόσιας διοικητικής δομής σε επίπεδο Υπουργείου ή Υφυπουργείου, το οποίο θα έχει συνέργεια με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών και δημιουργία αποθέματος κοινωνικών κατοικιών με διαχείριση από το δημόσιο ή και την κοινότητα από συνεταιριστικά σχήματα. Τέλος, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δημόσια γη για ανέγερση κοινωνικής ενοικιαζόμενης συνεταιριστικής κατοικίας. Αυτή τη στιγμή όλα όσα κάνει και ότι κατασπαταλάει 2 δις. 2 δις κυβέρνηση κατασπαταλάει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε δάνεια δήθεν, για νέους δήθεν, μέχρι 50 χρονών, ενισχύοντας τις τράπεζες στην πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να αναδιαταχθούν τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να πάνε σε κοινωνική κατοικία για όλους, με νέους όρους. Εμείς λέμε, θα ενώσετε τις δυνάμεις σας για μια τέτοια πλατφόρμα? Δεν μας ενδιαφέρει αν συμφωνείτε σε όλα. Μας ενδιαφέρει να καταγραφούν και οι διαφορές, αν υπάρχουν, αλλά μια κοινή πλατφόρμα, ώστε ο κόσμος και ο λαός να καταλάβει ότι υπάρχει εναλλακτική κίνηση εκεί, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο και μπορεί να το διεκδικήσει για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.